Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε στα 13 λεπτά μετά από τις 5. Είστε συντονισμένοι στον Λίμπερο 107,4. Αρχίζει η εκπομπή All About Harrison Air. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 7 σήμερα και όχι μέχρι τις 7.30, καθώς από τις 7 και μετά θα υπάρχει το pre-game του αγώνα ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Σπαρτάκ Μόσχας. Για περίπου 2 ώρες λοιπόν θα πάμε παρέα στη συχνότητα του Λίμπερο με όλη την ειδησιογραφία από τον Άρη σε ποδόσφαιρο μπάσκετ και όχι μόνο. Μία μέρα πριν από τα αποκαλυπτήρια του ποδοσφαιρικού Άρη κόντρα στη Λάρισα. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526 με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας. Ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Μετά από τις 6 θα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές αν έχετε και εσείς όρεξη για κουβέντα. Μπαίνουμε σιγά σιγά από σήμερα νομίζω στο ακόμα περισσότερο στο κλίμα της αυριανής φιλικής αναμέτρησης με τη Λάρισα Σοκράτης Βικελίδης στις 9. Τα αποκαλυπτήρια του νέου Άρη μπροστά στο κοινό του σε μια καλή ώρα, σε μια ώρα που ευνοεί την παρουσία του κόσμου, κάτι στο οποίο ποντάρουν αρκετά και οι άνθρωποι του Άρη, όπως έχουμε επισημάνει τις προηγούμενες ημέρες. Για ακόμα 45 λεπτά μπορείτε να πηγαίνετε στην μπουτίκ, στο Βικελίδης και να προμηθεύεστε το εισιτήριό σας, αλλιώς πάλι από αύριο το πρωί, συν ότι από αύριο θα μπορείτε να παίρνετε το εισιτήριό σας και από τα εκδοτήρια του γηπέδου, τα οποία θα είναι ανοιχτά για τους φίλους της ομάδας, σε ένα μάτς που επαναλαμβάνω, οι προβλέψεις που υπάρχουν κάνουν λόγο για παρουσία αρκετού κόσμου. Και φυσικά περιμένουν να το δούμε και εμείς αυτό αύριο το βράδυ, λίγο πριν τις 9, στη σέντρα του παιχνιδιού. Μάλιστα, όπως διαβάζουμε, την ανακοίνωση που έβγαλε σήμερα το μεσημεράκι ΠΑΕ, πριν από λίγο, πάρθηκε απόφαση η μπουτίκ του Κλεάνθης Βικελίδης να παραμείνει ανοιχτή και μετά το τέλος της αυριανής φιλικής αναμέτρησης με τη Λάρισα, δηλαδή, και μετά τις 11. Θα μπορείτε, όσοι ενδιαφέρεστε για να πάρετε το εισιτήριό σας, να πάτε στην μπουτίκ παρά το προχωρημένο της ώρας. Θα είναι ανοιχτή και θα περιμένει τον κόσμο για το διαρκείας του. Η ΠΑΕ Άρης, λοιπόν, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, ενημερώνει τον κόσμο της ομάδας μας ότι συνεχίζεται η διάθεση των εισιτήριων του φιλικού με την Λάρισα Κλεάνθης Βικελίδης. Υπάρχει μια υπενθύμηση για τις τιμές. 10 ευρώ στις θύρες 1, 2 και 3, 15 στην 9, 20 στην 7 των επισήμων, 30 στα VIP και 5 ευρώ παιδικό εισιτήριο σε όλες τις θύρες από 5 έως 15 ετών. Αύριο 5 τα εισιτήρια θα διατίθεται στην Άρης Boutique από τις 10, όπως φυσικά και τα εισιτήρια διαρκείας της αγωνιστικής περίοδου 18-19, ενώ από τις 3 τα εισιτήρια του φιλικού θα διατίθεται και από τα εκδοτήρια του γηπέδου. Και η σημείωση που γίνεται και αναφέραμε, η ΠΑΕ Άρης ενημερώνει ότι η διάθεση των διαρκείας από την Άρης FC Boutique θα συνεχιστεί και μετά το τέλος του αυριανού αγώνα, προκειμένου να εξυπηρετηθούν όσοι διαμένουν εκτός Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, εσείς που θα έρθετε εκτός πόλης και θα φτάσετε ίσως και τελευταία στιγμή στο γήπεδο, γιατί είναι και φαινόμενο του Έλληνα, όχι μόνο του Αριανού, να τα κάνει όλα την τελευταία στιγμή ή να φτάνει εκεί που πρέπει την τελευταία στιγμή. Και εγώ έτσι είμαι, μην νομίζετε. Θα μπορείτε μετά το τέλος του αυριανού φιλικού να πάτε στην Boutique, ωραία, μια χαρά, με δροσούλα κιόλας 11 ευρώ το βράδυ και να πάρετε το διαρκεία σας για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Φυσικά η αυριανή μέρα δεν έχει μόνο το φιλικό με την Λάρισα, καθώς είναι προγραμματισμένη και η άφιξη του Μπρούνο Γκάμα στην Θεσσαλονίκη. Η ενημέρωση της ΠΑΕ σήμερα αναφέρει ότι ο Πορτογάλος Εξτρέμ θα φτάσει στο αεροδρόμιο Μακεδονία στις 8.30. Βέβαια είναι η αλήθεια ότι με τις αφήξεις τουλάχιστον φέτος του ποδοσφαιρικού Άρη περισσότερες φορές είχαμε μια καθυστέρηση με κορυφαία εκείνη του Ντιγκίνη, λόγω κακοκαιρίας βέβαια, και η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε καμία των περιπτώσεων στην ΠΑΕ, είναι θέμα των αεροπορικών εταιριών καθαρά. Ελπίζουμε αύριο ο Γκάμα να φτάσει την ώρα του στην Θεσσαλονίκη, 8.30, να τον παραλάβουν οι άνθρωποι του Άρη και κατευθείαν μετά δεν έχει ούτε ξενοδοχείο, ούτε εστιατόριο, ούτε τίποτα. Έχει Κλεάνθης Βικελίδης, θα βρεθεί και αυτό στο Χαριλάου και θα παρακολουθήσει το φιλικό με την Λάρισα, το οποίο ξεκινάει στις 9. Εντάξει, δεν θα είναι από τη σέντρα, αλλά θα φτάσει στο γήπεδο στη διάρκεια του παιχνιδιού για να παρακολουθήσει το φιλικό με τους Θεσσαλούς. Λίγο νωρίτερα, μάλιστα, από το Lucky Jones
για να το συνδυάσουμε και λίγο με το μπασκετικό κομμάτι, γιατί και εκεί αύριο έχουμε πάρα πολλές αφίξεις. 9 παρα 10 νομίζω για το Lucky Jones. 8.30 ώρα φτάνει στη Θεσσαλονίκη ο Μπρούνο Γκάμα, ο οποίος θα συναντηθεί με τους ανθρώπους του Άρη και την Παρασκευή θα γίνουν οι τελικές επαφές με τον Πορτογάλο. Να ρυθμιστούν οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας που υπάρχει ήδη ανάμεσα στις δύο πλευρές και στη συνέχεια να πάρουν σειρά οι επίσημες ανακοινώσεις. Εντάξει, δεν θα το δούμε εννοείται στο αυριανό φιλικό να αγωνίζεται. Μάλλον δεν θα το δούμε ούτε στο φιλικό του Σαββάτου με την Ξάνθη από την επόμενη εβδομάδα. Νομίζω ότι με τον Πας Γιάννεν είναι πιθανό ο Πορτογάλος να κάνει και το ανεπίσημο ντεμπούτο του με τον Άρη. Να δουν και οι άνθρωποι της ομάδας σε τι κατάσταση είναι και πότε θα είναι έτοιμος για να μπει στα πλάνα του Πάκο Ερέρα. Ένα ερώτημα βέβαια το οποίο υπάρχει και για τον Χαμζά Γιουνές, ο οποίος ως γνωστόν από χθες είναι και επίσημα παίχτης της ομάδας. Μάλιστα χθες βρέθηκε και στο Ρήσιο, έκανε και την πρώτη του προπόνηση, συμμετείχε κανονικά στο πρόγραμμα της ομάδας. Φάνηκε βέβαια ότι θέλει το χρόνο του και αυτός, είναι φυσιολογικό, ήταν μόλις η πρώτη προπόνηση του Γιουνές με τον Άρη. Ήταν δικαιολογημένα κάπως βαρύς θα λέγαμε ο Τινίσιος, αλλά είναι απόλυτα δικαιολογημένος καθώς χρειάζεται χρόνο για να μπει πάλι στους ρυθμούς του αλλά και στους ρυθμούς της ομάδας και να φτάσει στο επίπεδο το οποίο βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι υπόλοιποι παίχτες του Πάκο Ερέρα. Φυσικά και οι ίδιοι παίχτες του Άρη που περιμένουν με μεγάλη υπομονησία θα λέγαμε το αυριανό φιλικό χωρίς υπερβολή. Είναι θέμα συζήτησης μέσα στα αποδυτήρια και στις κουβέντες που κάνουν οι ποδοσφαιριστές. Το μάτς με τη Λάρισα, όχι λόγω της Λάρισας και χωρίς να θέλω να προσβάλλω την ομάδα του κύριου Κούγια, ο οποίος βρίσκεται πάλι σήμερα στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, ο πρόεδρος των Θεσσαλών. Επειδή μιλάμε για τα αποκαλυπτήρια του Άρη μπροστά στον κόσμο του, το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της ομάδας για φέτος, έστω και ανεπίσημο. Η μόνιμη απορία, να το πω έτσι, που υπάρχει στις κουβέντες των παιχτών τα τελευταία 24 ώρα είναι το πόσο κόσμο θα έχει αύριο το γήπεδο. Πέφτουν δηλαδή αριθμοί στο τραπέζι και ο καθένας κάνει τις προβλέψεις του και τις εκτιμήσεις του. Οι καινούργοι ρωτάνε τους παλιούς τι πιστεύουν, πόσο κόσμο πιστεύουν ότι θα έχει. Οι παλιοί κάνουν τις δικές τους εκτιμήσεις. Κάπως έτσι γίνεται η δουλειά. Το περιμένουν έτσι με ένα πολύ δημιουργικό άγχος, θα λέγαμε, και μια ανυπομονησία το αυριανό παιχνίδι. Οι ποδοσφαιριστές του Άρη, ελπίζοντας και αυτοί μαζί με τους ανθρώπους της ομάδας να υπάρχει αρκετός κόσμος στο κλάδι της Βικελίδης, αν όχι γεμάτο, να έχει πάνω από 15-16 χιλιάδες φίλους της ομάδας, ποντάρτας κυρίως στο ενδιαφέρον του κόσμου να δει αυτό το νέο Άρη που πραγματοποίησε, που είχε βασικά μια πολύ καλή παρουσία στην Ολλανδία και στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας του. Έπαιξε και αυτό το ρόλο του, το λέγαμε και χθες, για να αρχίσει να αλλάζει κάπως η άβρα, όχι μόνο στις τάξεις της ομάδας, αλλά και στις τάξεις του κόσμου. Και μακάρι αυτό να αποτυπωθεί με την παρουσία των φίλων του Άρη στις κερκίδες στο αυριανό φιλικό με τη Λάρισα. Εδώ ένας φίλος που ακούει την εκπομπή, πολύ καλός φίλος, θέτει ένα πολύ ωραίο ερώτημα. Δεν μπορώ να το πω στον αέρα, δεν θα το πω. Θα σε εκθέσω κιόλας και δεν θέλω να σε εκθέσω. Γιατί είσαι αδελφός. Λοιπόν, θα δούμε λοιπόν πόσο κόσμο θα έχει αύριο. Έχουμε άλλωστε και την αυριανή εκπομπή πριν πάμε στο Κλειάνδης Βικελίδης. Όσον αφορά τα υπόλοιπα τώρα, γιατί δεν είναι μόνο το φιλικό με την Λάρισα, δεν είναι μόνο ο Μπρούνο Γκάμα. Είναι και υπάρχουν και άλλα ζητήματα στην καθημερινότητα του Άρη, ζητήματα μεταγραφικής φύσεως, ζητήματα αποχωρήσεων, καθώς και εκεί υπάρχουν ανοιχτά μέτωπα. Διαβάζεται από το πρωί στο Λαμπάου του Άρη για το ραντεβού που πραγματοποίησε χθες ο Χουσέιν Μουμίνι με τους ανθρώπους της ομάδας. Ως γνωστόν, ο 30χρονος μέσος δεν υπολογίζεται για τη νέα σεζόν από τον Πάκο Ερέρα, δεν ταξίδεψε και στην Ολλανδία. Υπάρχει μια ταύτιση στο οικονομικό και στα χρήματα που οφείλονται στον ποδοσφαιριστή για τον τρόπο που θα καταβληθούν και τα λοιπά. Έχουν συμφωνήσει οι δύο πλευρές. Άλλωστε και ο Μουμίν, επειδή είναι και ως χαρακτήρας έτσι, δεν θέλει φυσικά να δημιουργήσει κανένα πρόβλημα στον Άρη και ο Άρης θέλει να είναι εντάξει απέναντι στον ποδοσφαιριστή. Μέσα στις επόμενες 2-3 μέρες νομίζω ότι θα τελειώσει οριστικά η υπόθεση του 30χρονου μέσου. Κάποια διαδικαστικά έχουν απομείνει προκειμένου οι δύο πλευρές να προχωρήσουν στην λύση της συνεργασίας τους. Περισσότερο χρόνο θα πάρει από ό,τι φαίνεται
Η περίπτωση του Κενάν Μπαργκάν, ο οποίος ήταν επίσης ένας από εκείνους που κόπηκαν από την Ολλανδία. Είναι ο Άρης σε επαφή με τον ποδοσφαιριστή σε μια υπόθεση που νομίζω ότι θα ξεκαθαρίσει μετά το 15 Αύγουστο. Θα χρειαστεί κάποιες μέρες ακόμα σε σχέση με εκείνη του, σε αντίθεση με εκείνη του Χουσέιν Μουμίν. Μετά από τις 15 Αυγούστου, δηλαδή μετά από 10 μέρες περίπου, θα είναι πιθανό να έχουμε κάτι οριστικό όσον αφορά την υπόθεση του Κενάν Μπαργκάν. Νομίζω ότι σύμμαχος του Άρη, γιατί μιλάμε και για ένα μεγάλο συμβόλαιο, θα είναι ο παίχτης να βρει μια ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του. Γιατί θα έχει το κίνητρο να είναι και κάπως πιο διαλλακτικός και να κάτσει στο τραπέζι με τον Άρη και να βρουν πιο εύκολα τη χρυσή τομή οι δύο πλευρές. Θα περιμένουμε και θα δούμε τι θα συμβεί τελικά με την υπόθεση του Μπαργκάν, η οποία, επαναλαμβάνω, θα ξεκαθαρίσει μετά τον 15 Αύγουστο. Είτε με τον παίχτη να μένει ελεύθερο, είτε βρίσκοντας άλλη ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του ο 29χρονος μεσοεπιθετικός, ο οποίος κόπηκε και αυτός από τον Ερέρα, ένας παίκτης που ήρθε πριν 2 χρόνια και θεωρήθηκε ως μια πολύ καλή κίνηση και ήταν μια καλή κίνηση βάση του ταλέντου που διαθέτει ο Μπαρκάν, αλλά δυστυχώς στο ποδόσφαιρο μόνο το ταλέντο δεν είναι αρκετό μερικές φορές. Μαζί μας την πρώτη ώρα της εκπομπής ο Στίχημαν και το stoichiman.gr, το μόνο site που για να παίξεις δεν χάνεις όχι ώρα αλλά ούτε δευτερόλεπτο, γιατί έχει speed bet και στοιχηματίζεις απίστευτα εύκολα και γρήγορα με το πάτημα ενός κουμπιού. Μαζί μας και ο Αβράμογλου, τον οποίο βρίσκεται δε σε 9 γωνία με Κατούνι, πλατεία εμπορίου, 2-3-10-500-13-094. Το τηλέφωνο του Αβράμογλου, όπου θα βρείτε θαυματουργά, φυτά, ιάματα, ελιξίρια, βότανα, βάματα, εθέρια, έλαια και μπαχαρικά από όλο τον κόσμο. Λοιπόν, ένα λεπτάκι πριν τις 5.30 είμαστε. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και μόλις επιστρέψουμε, αν μας βοηθήσει και η τηλεφωνική επικοινωνία, θα έχουμε μια συνέντευξη με έναν άνθρωπο που γνωρίζει από Άρη και θα μιλήσουμε μαζί του εν όψη του αυριανού φιλικού με τη Λάρισα και τα όσα περιμένουμε να δούμε από τον Άρη του Πάκο Ερέρα, όχι μόνο αύριο, αλλά και τη φετινή σεζόν. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ μας επιστρέψαμε στα 40 λεπτά μετά από τις 5. Ακούτε Λίμπερο 107,4, All About Άρης on Air. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 545-26 με χρέος 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας. Πάμε να μιλήσουμε για ποδοσφαιρικό Άρη, πάμε να μιλήσουμε για έναν άνθρωπο που ξέρει τον ποδοσφαιρικό Άρη. Επιλέγει νομίζω πότε θα μιλάει, αποφεύγει να μιλάει και τις περισσότερες φορές. Και είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος πριν 20 χρόνια προετοιμαζόταν, πρέπει να ήταν σήμερα η προτελευταία προπόνηση για το πρώτο παιχνίδι με τη Χαποέλ Μπερσεβά στο Κλεάνθης Βικελίδης, ο Τότε Χαριλάου. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Δημήτρη Μπουγιουκλή. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Το τσέκαρα τώρα πριν μπούμε, γιατί λέω αυτές οι μέρες πρέπει να ήταν και ήταν το πρώτο παιχνίδι 10 Αυγούστου το 3-1 και 23 ήταν το άλλο, το 1-2, με το δικό σου τον γκολ. Ναι. Περάσαν πολλά χρόνια. Περάσαν πολλά χρόνια, αλλά νομίζω στο δικό σας το μυαλό είναι σαν χθες περισσότερο. Ναι, ειδικά το δεύτερο παιχνίδι μέσα στο Ισραήλ, θυμάμαι ότι είχε μια ζέστη γύρω στους 46 βαθμούς, πήγαμε εκεί. Και λέμε πώς θα γίνει αυτό το παιχνίδι. Αλλά τελικά κερδίσαμε, ναι. Είχαμε πολύ καλή ομάδα τότε, με 3 μόνο ξένους, με τον Ιβάν, τον Μιλόγεβιτς και τον Λόντσα. Ναι. Είχαμε μια πολύ καλή ομάδα και νομίζω ότι χτυπήσαμε την ΑΕΚ μέχρι τα τελευταία παιχνίδια. Η ΑΕΚ τότε που ήταν πολύ καλή ομάδα και πήρε το πρωτάθλημα βέβαια. Ναι. Δίκαια, αλλά κάναμε πρωταθλητισμό. Αυτό ήθελα να πω, ότι ο Άρης έχει στο DNA του μέσα αυτή η ομάδα, το πρωταθλητισμό. Και με ένα τέτοιο DNA και με μια τέτοια καλή ομάδα, τουλάχιστον με την εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής, φαίνεται ότι πάει να ξεκινήσει και την φετινή σεζόν. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σου γνώμη, γιατί παρακολουθείς και βλέπεις τις κινήσεις που γίνονται, τις μεταγραφές που έχουν πραγματοποιηθεί. Πώς βλέπεις εσύ τα πράγματα στον Άρη μέχρι στιγμής? Μέχρι στιγμής έχει αφήσει θετικά στοιχεία η ομάδα μας, έχει αφήσει και οι ενέργειες του Προέδρου του κ. Καρυπίδη πραγματικά έχουν εντυπωσιάσει τον κόσμο του Άρη, θα έλεγα, με πολλές μεταγραφές. Βέβαια απομένει να τις δούμε στο γήπεδο αρχής γενομένης
από αύριο στο φιλικό με τη Λάρισα. Πάντως έδειξε θετικά στοιχεία στα παιχνίδια στην Ολλανδία και με την Ντεγκράφσα και με την Ντεχά και με τη Βίλεμ, νομίζω από κάποιες φάσεις έτσι, που ήταν μέσα. Η ομάδα έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία, ειδικά μεσοεπιθετικά νομίζω είμαστε πολύ καλά. Και με τον ερχομό τώρα και τη τελευταία μεταγραφή του Λουνέζ και του Μπρούνο Γκάμα, νομίζω θα είμαστε πολύ καλοί, βέβαια, να το δείξουμε μέσα στο χορτάρι. Εντάξει, ξέρεις και εσύ βέβαια πολύ καλύτερα ότι τα αποτελέσματα σε φιλικά δεν έχουν τόσο σημασία, βοηθούν στην ψυχολογία, αλλά άλλα πράγματα θέλει να δει ένας προπονητής. Πάντως, η παρουσία του Άρη στην Ολλανδία γενικότερα αποκτά μεγαλύτερη αξία να λογιστούμε ότι αντιμετώπισε ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Ολλανδικού Πρωταθλήματος, που μάλιστα σε λίγες μέρες ξεκινούν και το πρωτάθλημα. Έτσι. Είναι πολύ πιο έτοιμες από τον Άρη, αυτή τη στιγμή που ακόμα δουλεύεται. Αυτό ήθελα να πω και εγώ και δεν ξέρω, κάπου το είπα νομίζω, ότι στο παιχνίδι με την Τεχάκ, είχα δει το παιχνίδι Τεχάκ Παναθηναϊκός, το έδειχνε απευθείας στο Sky και αυτά. Ναι. Η Τεχάκ είχε κερδίσει 3-1 το Παναθηναϊκό. Ναι. Και ήθελα έτσι να βάλω λίγο στο μυαλό όταν θα παίξουμε λέω μεταξύ μας και ήθελα να παρακολουθήσω το παιχνίδι και είδα ότι ήμασταν πολύ καλύτεροι δηλαδή σαν ομάδα και από την Τεχάκ και από τον Παναθηναϊκό. Δείξαμε στοιχεία δηλαδή πολύ καλής ομάδας. Με ένα συμπαγές σύνολο, με μια αμυντική τακτική που βγαίναμε σε αντεπιθέσεις, παίζαμε γρήγορα, παίζαμε απλό ποδόσφαιρο, παίζαμε δυνατά, τρέχαμε. Το κυριότερο είναι αυτό, σε αυτή τη φάση προετοιμασίας η ομάδα έδειξε πολύ καλά στοιχεία. Ναι, και αυτό όμως που πρέπει να κρατήσουμε είναι αυτό. Ναι. Και εντάξει, είναι κάτι στο οποίο πόνταραν, έδωσαν ιδιαίτερη βάση οι άνθρωποι του Άρη. Πάντως, αυτό το οποίο λένε και οι παίχτες και βλέπουμε γενικότερα είναι ότι ο Άρης, επειδή πήγε την κουβέντα στην εικόνα της ομάδας και ο Ερέρα συγκεκριμένα, πάει να εφαρμόσει ένα δύσκολο και απαιτητικό μοντέλο ποδοσφαίρου. Δηλαδή με την μπάλα κάτω, πολλούς αυτοματισμούς, το οποίο θέλει χρόνο για να το αφομοιώσουν οι παίχτες. Είδα και τη φιλοσοφία του Πάκο Ερέρα, είναι αυτή. Θέλει παιχνίδι κατοχής, θέλει κυκλοφορία, καλή κυκλοφορία μπάλας, θέλει γρήγορο, θέλει τρεξίματα, θέλει πρεσάρισμα, θέλει γρήγορους παίκτες, καλούς τεχνίτες, το έναν με έναν, θέλει γρήγορες αντιπιθέσεις. Είναι αυτά τα στοιχεία που νομίζω φέτος θα τα έχουμε. Ναι. Και φυσικά περιμένουμε και εσύ και ο κόσμος και όλοι μας περιμένουμε να δούμε τον Άρη στο αυριανό φιλικό με τη Λάρισα, και γενικότερα διακρίνουμε και μετά την παρουσία της ομάδας στην Ολλανδία μια πολύ μεγαλύτερη αισιοδοξία στις τάξεις του κόσμου ότι αυτός ο Άρης μπορεί να καταφέρει κάτι πάρα πολύ καλό τη φετινή σεζόν με μίνιμουμ στόχο την πεντάδα, και βλέπουμε. Δεν ξέρω αν εσύ το εστερνείς ή αν θεωρείς ότι είναι κάπως νωρίς για να βγάλουμε ένα τέτοιο συμπέρασμα. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι πάντα ο Άρης πρέπει να έχει υψηλούς στόχους. Ναι. Δεν συμφωνώ καθόλου με το να πάμε φέτος με χαμηλά το πύχη, χαμηλά την μπάλα. Τι θα πει χαμηλά, έχουμε όλες τις προϋποθέσεις σαν σύλλογο, σαν ομάδα, με ένα γεμάτο χαριλάο, με παίχτες καλούς, με κόσμο κοντά στην ομάδα, να κάνουμε πρωταθλητισμό. Ναι. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή για ποιο λόγο κάθε χρόνο να πάμε να σωθούμε, να πάμε χαμηλά του. Όχι, θα καλά, πάμε να κάνουμε πρωταθλητισμό. Ναι. Θα χτυπήσουμε πρώτη τετράδα, πρώτη πεντάδα, εκεί μέσα θα είναι ο Άρης. Ναι. Όπως είπα και πιο μπροστά, το DNA του συλλόγου είναι αυτό. Ναι. Είναι να κάνει πρωταθλητισμό. Τώρα να ξεκινάμε με χαμηλά το, έχουμε κάνει τόσες μεταγραφές. Ναι. Έτσι. Θα ξεκινήσουμε βέβαια, θα δούμε την ομάδα, αλλά δεν συμφωνώ καθόλου με αυτό να πάμε με χαμηλά την μπάλα και να μην κινδυνέψουμε, να μην πέσουμε. Τι είδατε, ο Άρης είμαστε. Τι θέλει να μην κινδυνέψουμε. Όχι, εντάξει, αν και ο κόσμος ήταν, νομίζω, το διέκρινες και εσύ κάπως μουδιασμένος εν αρχή του καλοκαιριού, πλέον το κλίμα πάει να αλλάξει και γι' αυτό και στον Άρη περιμένουν στο αυριανό παιχνίδι με τη Λάρισα. Όχι τόσο λόγω αντιπάλου, επειδή μιλάμε για τα αποκαλυπτήρια του Άρη μπροστά στο κοινό του. Περιμένουν αρκετό κόσμο και περιμένουν και μια μεγαλύτερη κινητικότητα και ανταπόκριση στο κομμάτι των διαρκείας. Εντάξει, το κομμάτι των διαρκείας είναι ένα διαφορετικό κομμάτι. Ξέρουμε ότι ο Αριανός είναι λίγο δύσπιστος. Μην ξεχνάμε ότι η περίοδος αυτή είναι και καλοκαιρινή. Υπάρχουν αυτά τα οικονομικά προβλήματα στην κοινωνία μας που όλοι τα γνωρίζουμε.
είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι να μην τον μπερδεύουμε. Το γήπεδο αύριο θα έχει πολύ κόσμο. Ναι. Και καλό είναι να έχουμε αυτή την εικόνα, να αφήνει ο Άρης δηλαδή την εικόνα ότι παίζει πάντα σε ένα γήπεδο γεμάτο. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει ποιοι παίζουν, ποιοι είναι παράγοντες, ποιοι είναι πρόεδροι, ποιοι εμείς πρέπει να πηγαίνουμε στο γήπεδο, και μιλάω τώρα και εγώ σαν κομμάτι αυτής της ομάδας και του συλλόγου. Ναι. Υποχρέωμα μας είναι να γεμίζουμε το γήπεδο. Να πηγαίνουμε κάθε Σάββατο, κάθε Κυριακή, όποτε παίζει η ομάδα, να είμαστε εκεί, να είμαστε κοντά της. Από εκεί και πέρα βέβαια πρέπει να δώσει κάτι παραπάνω και η ομάδα και οι παίκτες, ο προπονητής και όλοι, και να πάμε όλοι μαζί, όπως είπα, να κάνει, να βάλει υψηλούς στόχους ο Άρης. Ναι. Είναι, αυτό που λες είναι η στήριξη καθαρά στην ομάδα και είναι και βέβαια και η στήριξη προς την διοίκηση που έχει καταβάλει μια μεγάλη προσπάθεια μέχρι στιγμής, χωρίς έσοδα. Τώρα, ας πούμε, χθες προέκυψε ό,τι προέκυψε με το τηλεοπτικό και περιμένει και η διοίκηση τη στήριξη από τον κόσμο όσον αφορά το οικονομικό, έτσι. Γιατί δεν είναι μόνο η νοοτροπία που πρέπει να υπάρχει και σωστά επισημαίνεις εσύ, είναι και η στήριξη με το οικονομικό από τον κόσμο. Είναι αλήθεια αυτό. Άλλο ένα θετικό στοιχείο ήταν αυτό που έγινε προχθές με τα τηλεοπτικά δικαιώματα που πήραμε ένα αρκετά μεγάλο ποσό, θα έλεγα, σχετικά με την πρόταση που μας είχε κάνει στις αρχές η Νόβα, νομίζω, ναι. Είναι πολύ μεγαλύτερο. Είναι όμως. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι ο κόσμος τα βλέπει όλα αυτά και θα είναι κοντά. Έτσι θέλω να πιστεύω, ότι θα έχουμε φέτος και αρκετά διαρκείας. Ο κόσμος θα γυρίσει στο γήπεδο και θα έχει αυτή τη συμπαράσταση, τη γνωστή που δείχνει στην ομάδα. Ναι. Ένα ερώτημα βέβαια το οποίο βάζουν αρκετοί είναι και δεν, εγώ τουλάχιστον δεν νομίζω ότι επηρεάζει τόσο την ομάδα, είναι ότι μετά από 4 χρόνια, γιατί τις προηγούμενες 2 φορές ο Άρης έλειψε μόλις μια σεζόν, τώρα είναι 4 χρόνια, βρίσκει ένα διαφορετικό ελληνικό ποδόσφαιρο και μια διαφορετική Super League σε σχέση με αυτήν που άφησε. Γενικότερα το επίπεδο του πρωταθλήματος, επειδή παρακολουθείς κιόλας και τις υπόλοιπες ομάδες, πώς το βλέπεις τη φετινή σεζόν? Έχει πέσει πάρα πολύ. Ναι. Δηλαδή να φανταστείτε αν η ομάδα που είχαμε το 6, 7, 8, 9, 10, 11, δηλαδή εκείνη η ομάδα με τους παίκτες εκείνους, πιστεύω ότι θα ήμασταν μέσα στη διάδα, γιατί όχι να χτυπούσαμε και το πρωτάθλημα. Έχει πέσει πάρα πολύ το επίπεδο της Super League. Εάν εξαιρέσουμε δηλαδή Ολυμπιακό, ΠΑΟ, ΚΑΕΚ, 3 ομάδες, από εκεί και πέρα το Παναθηναϊκό δεν τον βλέπω για μεγάλα πράγματα, χωρίς μεταγραφές και με τους νέους αυτούς παίχτες που παίζει. Είδα και τον Ατρόμητο και την Τρίπολη. Πραγματικά δεν βρίσκω τον λόγο για ποιο λόγο ο Άρης να μην μπει σφήνα σε αυτές τις ομάδες. Εκεί που πρέπει να είναι πραγματικά. Γι' αυτό σας έλεγα ότι πρέπει να βάλουμε υψηλούς στόχους. Είναι μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη να ξαναμπεί στις μεγάλες ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό. Ναι. Έτσι είναι, έτσι είναι όντως. Να μην μείνουμε στα χρόνια αυτά, στα 4 χρόνια που λείπαμε από την Αλφα Εθνική, συν 2 αν βάλουμε και τις τελευταίες χρονιές που ήταν καταδικαστικές για την ομάδα και τελευταία αγωνιστική, σωνόμασταν και αυτά εδώ. Είναι μεγάλη ευκαιρία φέτος τον Άρη να κάνει την ανάκαμψη τη μεγάλη και να αρχίζουμε πάλι να σκεφτόμαστε μεγάλα πράγματα. Και είναι χαρακτηριστικό ότι πλέον έτσι όπως διαμορφώνεται το ρόστερ και με τις τελευταίες κινήσεις που γίνονται, κάτι το οποίο ένα μικρό παράδειγμα που αναδεικνύει την πληρότητα που αρχίζει να αποκτά ο Άρης είναι ότι μετά και τη συμφωνία με τον Μπρούνο Γκάμα, πλέον για παράδειγμα ας πούμε στα άκρα της επίθεσης, υπάρχει το δίλημα ανάμεσα σε Ματέο Γκαρσία, Ντιγκινή και Γκάμα. Τώρα είναι δηλαδή στο μυαλό του Ερέρα ποιον θα αφήσω εκτός. Δηλαδή κάποιος από αυτούς τους τρεις μπορεί να είναι στον πάγκο για τον Άρη. Γι' αυτό σας είπα ότι μεσοεπιθετικά η ομάδα θέλω να πιστεύω ότι θα είναι πολύ καλή. Δηλαδή με Γιουνέζ κατά πάσα πιθανότητα σεντερφόρ. Ναι. Με Ντικινή ή με Γκαρσία δεξιά αριστερά, με Μπολάσο και με Μπρούνο Γκάμα, νομίζω ότι θα έχουμε μια πλειάδα παιχτών μεσοεπιθετικών που θα μπορούμε να παίζουμε και ελκυστικό παράλληλα ποδόσφαιρο. Θέλει αυτό να το βλέπει ο κόσμος του Άρη και γενικά όλος ο κόσμος της Ελλάδας θέλει να βλέπει ελκυστικό ποδόσφαιρο. Ναι, μεν είναι καλή και η άμυνα, να παίζουμε άμυνα για αυτά εδώ, αλλά πρέπει επιτέλους να βρούμε παίκτες που γνωρίζουν
μπάλα, να έρχεται στο ένας με έναν ο παίκτης και να μπορεί να κάνει μια τρίπλα. Θέλουμε λίγο να δούμε έτσι παίκτες φαντεζί όπως λένε. Και ποδόσφαιρο κυριαρχίας. Υπάρχει και ουσία. Ναι. Ναι. Και κυριαρχίας και ουσίας βέβαια, μην ξεχνάμε, μην το ξεχνάμε αυτό, ναι. Είναι βασικό στοιχείο γιατί τι να το κάνεις όλο αυτό, ναι. Εάν δεν μπορείς να βάλεις γκολ. Ένα παράδειγμα όλα τώρα καλά, αυτό που αναφέρεις είναι ο Άρης που τη σεζόν 6-7 που ξεκίνησε και έπαιζε πολύ όμορφο ποδόσφαιρο, αλλά δεν του έρχονταν τα αποτελέσματα τα οποία ήθελε με τις συνεχόμενες οπαλίες τη σεζόν 2006-2007. Είναι παράδειγμα προς αποφυγή θα το λέγαμε, δηλαδή αν ο Άρης καταφέρει συνδυάσει και το ωραίο το ελκυστικό ποδόσφαιρο που θέλει ο κόσμος με τα αποτελέσματα, νομίζω ότι θα είναι το ιδανικό και νομίζω θα βοηθήσει πολύ την ομάδα, πιστεύω συμφωνείς και εσύ, και μια καλή κλήρωση της πρώτης αγωνιστικής με θεωρητικά βατούς αντιπάλους για να πάρει αποτελέσματα ψυχολογίας και όθησης περισσότερο. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Θα έλεγα ότι εντάξει, λίγο πολύ με όλες τις ομάδες θα παίξουμε, yeah. Αλλά πραγματικά εάν μας βοηθήσει και λίγο η κλήρωση, έχοντας ας πούμε κάποιες ομάδες θεωρητικά μικρές, γιατί έτσι όπως έχει γίνει τώρα το πρωτάθλημα, σας είπα ότι αν εξαιρείς αυτές τις τρεις ομάδες, όλες οι άλλες ομάδες λίγο πολύ είναι αυτές που γνωρίζουν. Αλλά θα είναι πραγματικά ένα πολύ καλό ξεκίνημα και για τη ψυχολογία της ομάδας και για τον κόσμο και για όλους μας. Ωραία. Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα είσαι και εσύ αύριο στο γήπεδο και περιμένουμε και εσύ και εμείς και όλοι να δούμε από κοντά για πρώτη φορά τον νέο Άρη που δημιουργεί ο Πάκο Ερέρα. Ωραία, λοιπόν, αύριο στο φιλικό όλοι εκεί πραγματικά να απολαύσουμε ξανά πολύ καλές στιγμές στο γήπεδο. Ωραία, Δημήτρη, να είσαι καλά. Καλό απόγευμα να έχεις. Τίποτε. Ευχαριστώ και εγώ, να είσαι καλά. Γεια. Αυτά λοιπόν από τον Δημήτρη τον Μπουγιουκλή, τον παλέμαχο παίχτη του Άρη, ο οποίος έχει υπηρετήσει το ποδοσφαιρικό τμήμα και από άλλα πόστα τα προηγούμενα χρόνια. Περιμένει και αυτός, όπως όλοι μας, να δει από κοντά για πρώτη φορά τον νέο Άρη, τον Άρη του Πάκο Ερέρα, εκφράζοντας και αυτός την αισιοδοξία του για την φετινή σεζόν και τονίζοντας ότι ο Άρης ήταν μια ομάδα που πάντα έχει στο DNA της τον πρωταθλητισμό και με αυτό το σκεπτικό πρέπει να μπει και στην νέα αγωνιστική περίοδο. Πάμε στο διάλειμμα, Χρήστος και ως αυστηρός επέστρεψε. Λοιπόν, ναι ρε φίλε. Και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής και τις δικές γραμμές. Επιστρέψαμε στα 11 λεπτά μετά από τις 6, δεύτερη ώρα, All About Aris On Air, στον Λίμπερο 107,4, Νίκος Παπαδόπουλος πίσω στο μικρόφωνο, Χρήστος και όσες πλέον στην κονσόλα. Λοιπόν, είχαμε αλλαγή, έφυγε ο Δημήτρης. Ήταν σαν να πήγα από συναυλία των Megadeth σε ένα beach bar στην... κάπου σε ένα εξωτικό μέρος, ας πούμε, και να κρατάω μια σολ στο χέρι. Με το λεμονάκι πάνω, έτσι. Το λεμονάκι, φίλε, στην συγκεκριμένη μπύρα πολλοί το βάζουν μέσα και σωστά το βάζουν γιατί πάει στη γεύση, αλλά Μεξικανοί το βάζανε πάνω για τις μύγες, φίλε. Και να μην πηγαίνουν να κάθονται οι μύγες πάνω στο τέτοιο. Διαβασμένος, Παπαδόπουλος, έτσι. Να τα βλέπετε αυτά. Λοιπόν, FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54526 με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και το χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας. Νωρίτερα σας είπαμε για Μουμίν και Μπαργκάν ποια είναι τα δεδομένα όσον αφορά τους δύο παίχτες και που δεν υπολογίζονται και ο Άρης βρίσκεται στη διαδικασία λύσης των συμβολέων τους. Δύο νέα συμβόλαια τα παίχτες υπογραφούν μέσα στο επόμενο διάστημα είναι αυτά των Βενιαμίν της προετοιμασίας και κυρίως του δεύτερου σταδίου της προετοιμασίας που έγινε στην Ολλανδία, του Πέτρου του Μπακούτσι και του Πέτρου του Μπακαλιάνη. Οι δύο ποδοσφαιριστές κέρδισαν τον Πάκο Ερέρα και με την παρουσία τους στο Βέρμιο αλλά και με την εικόνα τους στην Ολλανδία και στις προπονήσεις και στα φιλικά που έδωσε η ομάδα και μέσα στις επόμενες μέρες θα υπογράψουν τα πρώτα τους επαγγελματικά συμβόλαια αφού συγκεντρώσουν και κάποια απαραίτητα χαρτιά. Είναι διαδικασία ολόκληρη. Να ξέρετε, επειδή ρώτησα, θέλει πολύ πράγμα για έναν ερασιτέχνη να και ανήλικο κιόλας να υπογράψει με επαγγελματικό συμβόλαιο. Και είναι θετικό γιατί βλέπουμε δύο παιδιά νεαρά, δύο παιδιά από τις ακαδημίες του Άρη, δύο παιδιά που μόλις τον περασμένο Γενάρη προβιβάστηκαν στην K19 από το Βασιάλη το Μελισσά, μέσα σε 7 μήνες και αφού κατέξαν και το πρωτάθλημα της Football League, να
προβιβάζονται στην πρώτη ομάδα. Και μακάρι να είναι η αρχή προκειμένου ο Άρης να αρχίσει να αναδεικνύει ποδοσφαιριστές από τα σπλάχνα του και να μην είναι απλά συμπληρωματικές επιλογές ή δύο παίχτες που πρέπει να έχει υποχρεωτικά κάθε ομάδα για το θεσμό του κυπέλου Ελλάδος. Έχουν κάνει πάντως κλικ στον Ερέρα και θα περιμένουν να τους δούμε και αυτούς. Μικροί είναι, έχουν χρόνια μπροστά τους, αλλά μακάρι να δουλευτούν και να αναδειχθούν μέσα από τον Άρη οι δύο νεαροί ποδοσφαιριστές. Τώρα όσον αφορά το μεταγραφικό, νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε υπομονή για να δούμε αν θα προκύψει κάτι άλλο. Δεν έχουν τη διάθεση να βιαστούν στον Άρη όσον αφορά την ενίσχυση του ρόστερ και το ενδεχόμενο να γίνει κάποια ακόμα κίνηση. Ίσως ο Άρης με προϋποθέσεις αποκτήσει έναν ακόμα κεντρικό αμυντικό, ίσως πάλι και όχι. Δεν είναι σίγουρο ότι θα προχωρήσει η ομάδα σε αυτή την κίνηση. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο Άρης βλέπει ότι έχει όλο τον Αύγουστο μπροστά του και θα περιμένει να δει τι θα του προσφέρει η αγορά, έχοντας την άνεση του χρόνου και έχοντας πραγματοποιήσει σχεδόν όλες τις κινήσεις που θα ήθελε να κάνει για να στελεχώσει το ρόστερ. Υπάρχει βέβαια και η περίπτωση του Σιώπη που παραμένει σταθερά διακαής πόδος των ανθρώπων της ομάδας. Σημερινά δημοσιεύματα από την Αθήνα βέβαια παρουσιάζουν τον Σιώπη μεταξύ των στόχων έτσι της Λακορούνια για τη νέα σεζόν στο πλαίσιο μιας μεταγραφής που πάει να γίνει από πλευράς Ολυμπιακού από την ισπανική ομάδα. Ο Ολυμπιακός θέλει να αποκτήσει τον Γιγέρμε, τον Βραζιλιάνο Χαφ, και οι Ισπανοί ζήτησαν μεταξύ των έμψυχων ανταλλαγμάτων να είναι και ο Μανώλης Σιώπης. Θα περιμένω να δούμε τι θα γίνει και σε αυτήν την υπόθεση. Ο Άρης έχει τη διάθεση να τον περιμένει, τον ποδοσφαιριστή όλο τον Αύγουστο άλλωστε. Γι' αυτό ξαναλέω ότι δεν θα βιαστεί η ομάδα και θα πρέπει να κάνουμε όλη υπομονή. Έτσι αλλιώς οι βασικές κινήσεις που έπρεπε να γίνουν έγιναν και το ρόστερ είναι σχεδόν ολοκληρωμένο. Τώρα το αν θα γίνει μια ακόμα κίνηση ή δύο συμπληρωματικές θα φανεί. Όσον αφορά το Μελέτζε, είναι και αυτός μια περίπτωση ποδοσφαιριστή που καθυστερεί και θα καθυστερήσει το επόμενο διάστημα. Θα πρέπει να περιμένουμε λίγο, όπως περιμένουν και οι άνθρωποι του Άρη. Είναι μια περίπτωση ανάλογη με εκείνη του Χαμζά Γιουνές, καθώς ο παίχτης πρέπει να πάει στην ακτή Λεφαντοστού και να αρχίσει τη διαδικασία ώστε να βγει η βίζα του σε συνόηση με την πρεσβεία. Άρα θα χρειαστεί χρόνο, όπως έγινε και με τον Γιουνές. Δεν υπάρχει πάντως βιασύνη και δεν υπάρχει και άγχος, γιατί μιλάμε για ένα παίχτη που έρχεται να έχει συμπληρωματικό ρόλο στο ρόστερ. Είναι νεαρός, περισσότερο σαν επένδυση τον βλέπουν οι άνθρωποι του Άρη. Δεν είναι ας μέσα το Γιουνές που βιάζονταν να έρθει στην Ελλάδα για να βρεθεί και στην Ολλανδία, κάτι που τελικά δεν έγινε. Είναι διαφορετική η κατάσταση με τον νεαρό μέσω από την ακτή Ελεφαντοστού, τον οποίο περιμένουν στον Άρη να τακτοποιήσει το θέμα με τη βίζα του και να έρθει και αυτός στη Θεσσαλονίκη για να περάσει από εξετάσεις και να ανακοινωθεί. Λοιπόν, ανοιχτές γραμμές, Χρήστο Γιώση. Επιστρέφοντας από το Άρη και λίγο πριν πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα, η Ξάνθη ανακοίνωσε την ώρα διεξαγωγής του φιλικού με τους κεντρινόμαυρους το ερχόμενο Σάββατο και απαντάει και στο μήνυμα του 378. Στις 7 η ώρα θα αντιμετωπίσει ο Άρης την ακριτική ομάδα στα Πηγάδια, όπως ανακοίνωσαν οι άνθρωποι της Ξάνθης, το ερχόμενο Σάββατο, 7 η ώρα το απόγευμα, τιμή εισιτηρίων 10 ευρώ και 5 ευρώ το παιδικό για παιδιά έως 14 ετών. Φαντάζομαι ότι θα έχει και φίλους του Άρη και από την Ξάνθη αλλά και τη Θεσσαλονίκη που θα εκδράμουν, Χρήστο Γιώση, στην όχι και τόσο μακρινή Ξάνθη, δύο ώρες από εδώ, τώρα εντάξει δεν είναι και τίποτα, για το φιλικό του Σαββάτου, 48 ώρες μετά από το αυριανό με την Λάρισα. Φίλε 779, καταλαβαίνεις ότι δεν μπορώ να το διαβάσω στον αέρα. Τώρα δεν ξέρω σε ποιον αναφέρεσαι κιόλας. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι επειδή είπε αυτό το πράγμα θα γίνει και έτσι. Θα φανεί αύριο πόσοι θα είναι. Εντάξει, μακάρι να έχει πολλοί. Θα δούμε. Αύριο, 9 η ώρα, θα έχουμε εικόνα για το πόσο κόσμο θα έχει στο Κλεάνθης Βικελίδης. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Επιστρέψαμε στα 35 λεπτά μετά από τις 6. Λίμπερο 107,4, All About Aris On Air. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο. Χρήστος Κιώσης στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Λοιπόν, θυμίζω και πάλι για τους φίλους του Άρη, το αναφέραμε και νωρίτερα, στις 7 θα διεξαχθεί το φιλικό με την Ξάνθη το ερχόμενο Σάββατο.
στα πηγάδια. Αφαιρώ τίποτα την Ξάνθη, φίλε Χριστό. Θέλουμε τίποτα. Τίποτα την Ξάνθη. Πώς? Σουτζούκ λουκούμ να φέρω, φίλε. Και καριούκες μου πάνω τη βγάζει η Ξάνθη. Ναι, λοιπόν. Ανοίγω γραμμές για τον λαό του Άριος. Λοιπόν, 2-31-0-2-87 και 3 οχτάρια. Για κανένα τεταρτάκι που θα πάμε ακόμα παρέα μέχρι και τις 7-7 παρά κάτι. Να μιλήσουμε για τα όσα γίνονται στην ομάδα. Μια μέρα και πριν το φιλικό με τη Λάρισα. Μια μέρα πριν την άφηξη του Μπρούνο Γκάμα στην Θεσσαλονίκη. Δεν θα είμαστε στο αεροδρόμιο, θα είμαστε στο Βικελίδης. Αλλά εκεί θα έρθει να μας βρει ο Πορτογάλος. Ο οποίος θα είναι μισή ώρα πριν την σέντρα του αγώνα με τους Θεσσαλούς, αν δεν έχει βέβαια κάποια καθυστέρηση, γιατί στους περισσότερους που έχουν έρθει φέτος με καθυστέρηση έχουν φτάσει η πτήση τους. Και στο UNES είχε τελευταία, 8.30 τον περιμέναμε, 9 και 10 ήρθε. Στον Τικινή 2 ώρες καθίσαμε και τον περιμέναμε, και μόνο ο Παραπονιάρης που πήγε στον Κολάσο και τον Γκαρσία ήρθαν στην ώρα τους. Όταν πήγαινε ο Παπαδόπουλος, μια ώρα μετά έρχονται. Κατάλαβες. Λοιπόν, 2-31-0 λοιπόν, 2-87 και 3 οχτάρια. Πριν 40 λεπτά ξεκίνησε και η τελευταία προπόνηση του Άρη για το ενώπιση του αγώνα με, με τη Λάρισα. Στις 6 ήταν προγραμματισμένη στο Ρήσιο για τους κιτρινόμαυρους. Φαντάζομαι πιο χαλαρή από τη χθεσινή, γιατί χθες ο Ερέρα μετά το ρεπό που έδωσε στους παίκτες κράτησε ένα 2 ώρο γεμάτο μέσα στο γήπεδο. Φαντάζομαι ότι σήμερα θα έχει μικρότερη διάρκεια προπόνηση της ομάδας πριν και το μάτς με τη Λάρισα. Πάμε όμως στον πρωτοφύλλο. Καλησπέρα. Πάντως, κύριε Παπαδόπουλε, τα μάθαμε όλα τα νέα και για τον ΠΑΟΚ και για τον Ηρακλή. Τι να κάνουμε, κύριε Θανάση μου. Εντάξει. Ωραία. Κανονικά δεν έπρεπε να κάνεις εκπομπή, ρε φίλε. Γιατί? Τι να κάνεις εκπομπή, αφού είναι παιχνίδι ευρωπαϊκό, κανονικά θα πρέπει του χρόνου, πρόσεξε με λίγο, του χρόνου, γιατί πρέπει ό,τι και αν κάνεις να βλέπεις μακριά, του χρόνου θα βγαίνω εγώ στο Ματζιούκι από ένα γήπεδο του εξωτερικού για να του λέω καλησπέρα Γιώργο, έχουμε τις ενδεκάδες. Είναι λίγο κάπως. Εντάξει. Είναι όμως, όμως και ένα ραδιόφωνο το οποίο ασχολείται με όλες τις ομάδες και υπάρχει και επικαιρότητα πάντα, έτσι. Όπως και εμείς έχουμε κάνει κάτι αντίστοιχο και σε εκπομπή του ΠΑΟ και σε εκπομπή του Ηρακλή. Βρε, δεν σε λέω, τα νέα προέχουν από τη στιγμή όμως που υπάρχει αγώνας, πρέπει να δοθεί βάρος στον αγώνα. Τώρα, δηλαδή, αν τόση ώρα σ' ακούω, μόνο η φωνή σου είναι ρε φίλε. Ποια ήταν, ασχολήθηκες 10 λεπτά και τα άλλα όλα είναι αναμετάδοση και είναι και τα νέα από το κήπεδο της Τούμπας. Ό,τι έχει ρε φίλε από Άρη το καταγράψαμε. Αν έχεις κάποια ερώτηση είμαι στη διάθεσή σου. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω κύριε Θανάση. Είδες λοιπόν τι ωραία που είναι 9 η ώρα που θα γίνει το παιχνίδι. Καλά είναι φίλε, εντάξει. Μπράβο, έτσι. Γιατί εμείς ακόμα είμαστε στο δρόμο και δεν γυρίσαμε και δόξα τω Θεώ, επειδή ο καλός Θεούλης μας έδωσε δουλειά. Ναι. Και επειδή έχω αρκετούς που εργάζονται, αγαπητέ Νίκο Παπαδόπουλε, ναι, ναι. Ακόμα αυτή την ώρα, πίστεψε με ότι εάν ήταν 7 η ώρα, δυστυχώς θα είχαμε άσχημα αποτελέσματα. Ενώ στις 9 η ώρα θα δεις την έκπληξη του σταδίου αύριο. Μακάρι, πάμε μακάρι. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ο κύριος ο τελευταίος που έρχεται είναι καλός παίκτης. Για αυτούς που παρακολουθούν γενικά το άθλημα του ποδοσφαίρου και δεν βλέπουν μόνο την ομάδα τους. Ναι. Είναι καλός παίκτης. Παίκτης ο οποίος έχει παίξει τελικό Europa League, όπως και κάποιοι παίκτες από το φίλο σωματείο του ΠΑΟΚ που παίξαν Europa League, και αυτή είναι η διαφορά της ποιότητας όταν λέμε για τις δύο ομάδες. Γιατί οι παίκτες που παίξαν σε τελικό Europa League είναι καλοί παίκτες. Ξεκινάμε από εκεί. Ο κόσμος θα πρέπει το δικό μας να καταλάβει κάποια πράγματα. Ελπίζω αύριο να το δείξει αυτό και να κάνει μουτσουνάκια με αυτά που κάνουν οι Έλληνες. Του περιμένω να δω και κάτσε, είμαι στεναχωρεμένος και πικραμένος. Και υπενθυμίζω, επειδή μου δίνεις την αφορμή, ότι θα είναι ανοιχτή η μπουτίκ και μετά το τέλος του φιλικού. Εάν δεν ήταν, σημαίνει ότι δεν έχουν το γνώσεις αυτών. Ναι. Δεν μου προκαλεί καμία έκπληξη. Θα πρέπει λοιπόν, εδώ που μας την είπε η δεύτερη τρίτη φορά που μας την είπε ο Θόδωρος και στη Β' Εθνική μας την είπε, δεν το δώσαμε σημασία. Ευχαριστώ φορές μου φαίνεται μας το είπε. Μας το λέει τώρα, καλά κάνει και μας τη λέει. Θα δω πώς θα καταλάβουν από αυτό που τους τη λένε. Και έπαιξε συνέχεια. Ελπίζω αύριο να παίξει καλά η ομάδα και να κερδίσει η ομάδα.
αντίθετα με όσους λένε για τα φιλικά παιχνίδια, οι ομάδες που αντιμετωπίσαμε στην Ολλανδία, γνώμη μου είναι, ήταν ο Πανετολικός, τα Γιάννενα, εκτός έδρας και ο Πανιόνιος. Αυτές τις ομάδες κερδίσαμε. Η δυναμική δηλαδή αυτών των Ολλανδικών ομάδων είναι κάπως έτσι. Κερδίσαμε λοιπόν εκτός έδρας. Και αυτό είναι καλό. Όπως είπε και ο προπονητής, αποκτάσει και αυτοπεποίθηση. Μια ομάδα η οποία είναι τίτ για τίτ άγνωστη μεταξύ της. Έτσι δεν είναι. Και θέλει χρόνο ακόμα. Και θέλει χρόνο ακόμα. Και θέλει αρκετό χρόνο. Ας ευχηθούμε λοιπόν να πάνε όλα καλά. Και αυτοί που μπορούν να κάνουν το καθήκον τους. Χαίρετο. Να είστε καλά κύριε Θανάση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Έχουμε άλλον Χρήστο. Ανοιχτές οι γραμμές λοιπόν για λίγο ακόμα. 2-31-0, 2-87 και 3-8 για κάνα δεκαλεδάκι που θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7 παρά. Στο μπάσκετ είμαστε παραμονές μιας ημέρας γεμάτη αφίξεις. Αύριο το μεσημέρι στις 4 παρατέταρτο φτάνει στη Θεσσαλονίκη ο Μπορίς Νταλό, ο Γάλλος Γκάρντ. Ή ο Γάλλος Γκάρ, όπως λέει η μπασκετική, και τρώνε το ντου στο τέλος. 10 λεπτά αργότερα φτάνει στη Θεσσαλονίκη ο Γκάρι Μπέλ μαζί με τον Μάικλ Κάιζερ. Και το βράδυ της σκητάλη παίρνει ο Λάκι Τζόουνς, ο οποίος είναι προγραμματισμένος να φτάσει στη Θεσσαλονίκη στις 8.30. Όχι 9 παρά, 8.30 μαζί με τον Μπρούνο Γκάμα. Από την Κωνσταντινούπολη. Λες να είναι ίδια πτήση, ρε φίλε. Αλλά ο άλλος από Κωνσταντινούπολη, όχι, δεν νομίζω. Λοιπόν, ο Ραμόν Χάρης θα ολοκληρώσει τον κύκλο των αφήξεων αύριο. Στις 10 παρα 10 φτάνει, μέσω Αθήνας. Παραπονιάρης θα εγκατασταθεί αύριο στο αεροδρόμιο Μακεδονία και η τελευταία άφηξη θα είναι του Γκάρι Μαγκή, ο οποίος έρχεται τη Δευτέρα, όχι αύριο, στις 8.30 και αυτός με πτήση από την Κωνσταντινούπολη. Άρα αύριο έχουμε αφήξεις και στο μπάσκετ, πέραν του ποδοσφαίρου, όπου έρχεται, θυμίζω, 8.30 ώρα μαζί με τον Λάκι Τζόνς. Φτάνει στη Θεσσαλονίκη και ο Μπρούνο Γκάμα. Η ΚΑΕ σήμερα ανακοίνωσε και τη στελέχωση της ομάδας όσον αφορά το τεχνικό επιτελείο της νέας σεζόν. General Manager ο Θωμάς Ντούλης, Team Manager ο Αλέξανδρος Αναστασιάδης και τον Βαγγέλη Αγγέλου θα πλησιώσουν οι Σάβας Καμπερίδης, Δημήτρης Νικολαίδης και Βαγγέλης Πυρίδης που θα είναι η βοηθή του. Γυμναστής ο Παναγιώτης Ζάλογκος και υπεύθυνος εξοπλισμού ο γνωστός και μεγάλη μορφή εδώ και πολλά χρόνια του μπασκετικού άρα, ο Γιάννης ο Νικητάκης. Ο Θωμάς Ντούλης, ο οποίος είναι και από τα νέα πρόσωπα και θα αναλάβει το πόσο general manager, γεννημένος λέει στη Φλόρινα το 78, είναι απόφυτος του Αλεξανδρίου, Αλεξάνδρου ΤΕΗ Θεσσαλονίκη και κάτοχος διπλώματος προπονητικής καλαθοσφαίρησης. Η επαγγελματική του προϋπηρεσία περιλαμβάνει ένα χρόνο απασχόληση στο τμήμα στατιστικής ανάλυσης εταιρείας Μανδύλας ΑΕ, 7 χρόνια απασχόληση στην Τράπεζα Κύπρου, στο τμήμα υποστήριξη πελατών πωλήσεις και 5 χρόνια απασχόληση στην Τράπεζα Πειραιός, στο τμήμα αναδιαρθρώσεων δανείων επιχειρήσεων. Λες, τον ξέρω αδελφός μου αυτό. Τον πάρω και να το ρωτήσω. Λοιπόν, κατά την προπονητική του προϋπηρεσία έχει βρεθεί στους πάγκους των Κάπα Σίγμα Γέφυρας, ΑΜΟ Γαλαξίας, ΑΕ Πηλέας και άλλων ομάδων. Ο κύριος Αλέξανδρος Αναστασιάδης που θα είναι team manager είναι απόφυτος στο Αμερικάνικο Κολεγίο Ανατόλια και παράλληλα με την ασχόλησή του ως team manager στην ΚΑΕ Άρης σπουδάζει στο τμήμα οικονομικών επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Γεννημένος το 1998, 14 12, ίδια μέρα με μένα έγινε τηλεύθερος, 14 Δεκεμβρίου, 20 χρονών μάλιστα. Λοιπόν, θα είναι ο team manager. Είναι γνώση αγγλικής και της γαλλικής γλώσσας. Υπήρξε αθλητής των ομάδων καλαθοσφαίρησης ΜΓΜ ΣΥΓΜΑ Μαντουλίδης, ΣΑΚ Ανατόλια και Απόλλων Καλαμαρίας. Τέλος τέλος τμήματος marketing της ΚΑΕ Άρης της ζών 17-18 καθώς και συνεργάτης του αγωνιστικού τμήματος. Ο Αλέξανδρος Αναστασιάδης. Λοιπόν, καλή αρχή να τους ευχηθούμε. Νέο αίμα, έτσι, νέοι άνθρωποι. Και μακάρι να βοηθήσουν και αυτή την πλευρά τους την ΚΑΕ τη φετινή ζών και το αγωνιστικό τμήμα φυσικά. Μοσχοβίτη, τι κοιτάς φιλαράκι μου, με αποσβολωμένος. Κάποτε εμείς φτάνουμε στο τέλος. Τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 5, στην πρώτη τελευταία εκπομπή της εβδομάδας και σε μια εκπομπή που θα είναι κάτι σαν pre-game, θα λέγαμε, του φιλικού με τη Λάρισα αύριο σε 9. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.